Τι να πω, το παιχνίδι νομίζω το είδαν, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάθος. Ήμασταν πάνω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά μου φαίνεται ότι δεν μας αρέσει να είμαστε πάνω και πρέπει να κυνηγάμε στο σκορ. Τέλος πάντων, στο τέλος μας πρόδωσαν οι δυνάμεις, γιατί εκεί ήταν το θέμα. Και δεν έχουμε και ιδιαίτερα ψηλούς. Με ένα ψηλό παίζαμε, ο οποίος ήταν και τραυματίας όλη τη βδομάδα, βγήκε με 5 φάουλ γιατί ήταν και απροπόνητος. Και αναγκαστικά κουραζόμαστε και στο τελευταίο λεπτό μας κάναν πάρτι στο καλάθι λόγω του χαμένου rebound. Πάντως πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από το πείσμα που δείχνουν οι παίκτες, άσχετα αν λόγω απειλές κάνουν φορά λάθη. Τα παιδιά βλέπουμε ότι προσπαθούν να το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, δεν έχω παραπονό από προσπάθεια και τέτοιο. Και οι προπονήσεις μας γίνεται πόλεμος προπονήσεις με τις άμυνες και αυτά. Αλλά θέλουν, δεν φτάνει. Θέλουμε παιχνίδια. Δεν έχουν παιχνίδια τα παιδιά, είναι άπειροι. Και δεν έχουμε υπομονή να κάνουμε προπόνηση χωρίς ψηλούς. Είμαστε γύρω-γύρω όλοι. Είναι μια μεταβατική περίοδο για την ΑΕΚ φετινή. Είναι άκρος του κατηγορήματος του πρωτάθλημα κατά τα. Ναι, αυτό ήταν, γιατί ξεκινήσαμε, είπαμε, 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πήραμε ό,τι είχε το ψυγείο, να σου το πω έτσι, με κάποιους κομμωτινέους έφηβους που κατά περίοδους παίζουν κι αυτοί. Του χρόνου θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον θα πάρουμε 2 ψηλούς. Η ομάδα προφανώς θα μείνει όπως είναι οι περισσότεροι, δεν ξέρουμε κανένα 2-3 προσθήκες. Αλλά θα πάρουμε ψηλούς. Φώτη, καλή καταρχάς για την νίκη. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι σε μια ώρα βέβαια πρωινή. Αυτό είναι ένα θέμα και για εμάς που έχουμε νέα παιδιά φοιτητές και συνήθως τα βράδια βγαίνουν οι φοιτητές. Αλλά νομίζω και για την ΑΕΚ. Τώρα εμείς δεν ήμασταν καλοί, δεν είμαι ευχαριστημένος εγώ από την απόδοση. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, και το έχω πει και στα παιδιά και μέσα στα αποδυτήρια, πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και όχι να παίζουμε διάσπαρτα τα 5 λεπτά. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Πολλές φορές δεν ήμασταν ψυχραιμοί, δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Και στο τέλος, ας πούμε, που αν πω τα τελευταία 5 λεπτά ουσιαστικά, παίξαμε την άμυνα και τον μπάσκετ που ξέρουμε και μπορέσαμε και φύγαμε ευτυχώς με τον Ρώσο φιλό. Φαβορή για τετράδα, έχουμε ένα γύρο ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορώ. Σίγουρα ο Αστέρας Καβάλας και η Ολυμπιάδα, αλλά και ο Έαντας εδώ πολύ καλός. Ούτως ή άλλως μπορείτε να δείτε φοβερές ανατροπές σε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί είναι ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και οι ερασιτέχνες, ας πούμε, πολλές φορές οι ερασιτεχνικές ομάδες δεν εμφανίζονται πλήρες. Γιατί κάποιος έχει, ξέρω εγώ, υποχρεώσεις με τη δουλειά του. Κάποιος έχει υποχρεώσεις από την προσωπική του ζωή. Για τη συνέχεια του Δημοκρίτιου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Θέλουμε, στόχος είναι να μαθαίνουν τα παιδιά μπάσκετ. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, έχουμε μεγάλους έφηβους. Να βελτιωνόμαστε σε έτσι ανώτερα θέματα ατομικής τακτικής και ατομικής τεχνικής. Και τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, ούτε μας αγχώνει η διάκριση. Απλώς θέλουμε να βάλουμε 5 αρχές που λόγω του νεαρού της ηλικίας θες, ας πούμε, δεν μπορούμε ακόμα να τις κρατήσουμε, να είμαστε πιστοί. Ίσως από αυτήν την ομάδα υπάρχουν και άλλα άτομα. Για πες μας λίγο. Πάρα πολλά άτομα. Καταρχήν ο δάσκαλος ο Μαυρίδης, η Δήμητρα η Δόλωμα, ο Αποστόλης ο Σπάσης, δάσκαλος και αυτός στα ΤΕΦΑ. Είναι τα δύο παιδιά που με βοηθούν στο staff. Τα τρία παιδιά μάλλον, ο Λευτέρης ο Μακάκης, ο Νίκος ο Κυριακίδης και ο Μίτσος ο Ρέκας, ο Δημητράκης ο Ρέκας, έτσι. Και έχουμε και ένα παίκτη από το Δημοκρίτιο, τον Ηλία τον Παπαζήση, ο οποίος κάνει προπόνηση στη δεύτερη ομάδα, έχουμε και δεύτερη ομάδα που δεν είναι αγωνιστική. Και από εκεί, ας πούμε, ίσως μας βγουν κάποιοι παίκτες, ίσως θα βελτιώσουμε ή παιδιά που δεν βρήκαν ομάδες να παίξουν, τους έχουμε να κάνουν προπόνηση. Και του χρόνου, αν βρουν πρώτα ο Θεός ομάδα, να πάνε.